Βέβαια, το δεδομένο πολιτικό το είχαμε αναθέσει εμεί στο PCR να κάνει μια μελέτη βιωσιμότητα για τι υπάρχουσε φορολογικέ και ασφαλιστικέ του συντελεστέ αυτού που έχουμε, οι οποίοι μα οδηγούν σε αδιέξοδο. Θα σα τα παρουσιάσει και θα σα πει ποιο είναι το αποτέλεσμα αυτή τη μελέτη, την οποία το ΣΚΕΜ την παρήγγειλε όχι για να την δώσει εδώ στους πολιτικούς μας. Οι πολιτικοί μας τα ξέρουν, τους τα έχουμε πει επανειλημμένως. Αυτή η μελέτη θα πάει στην Επιτροπή της Ευρωπαϊκής, στην Επιτροπή Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ελπίζουμε από εκεί να υπάρξουν ορισμένες παροτρήσεις και εισηγήσεις προς την πολιτεία προκειμένου να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Εδώ λοιπόν είναι μία, ας το πούμε, δεξαμενή ιδεών και γνώσεων που όλοι μας θα πρέπει να κάνουμε κάποιες προτάσεις και όπως είπε η κυρία Φιλιάδου, να μην ασχοληθούμε με το τι έγινε στο παρελθόν, αλλά τα ξέρουμε. Το θέμα είναι τι θα κάνουμε από εδώ και μπρος και πώς θα μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Αυτός είναι ο σκοπός του συνεδρίου. Όμως, θα μου επιτρέψετε να κάνω ένα μικρό κομμάτι να σας ενημερώσω για τα δύο καυτά θέματα τα οποία μας απασχολούν αυτόν τον καιρό και να σας πω και τι αποτελέσματα έχουν. Τα δύο θέματα που μας απασχολούν είναι η απαγόρευση των παραδρόμων και του παραλαμβανομένου δικτύου και το δεύτερο είναι ότι στο τέλος του μήνα οχήματα τα οποία δεν έχουν ABS, απαγορεύονται να κυκλοφορούν. Όσον αφορά το πρώτο, από ό,τι ξέρετε, στις 11 Οκτώβου βγήκε η απόφαση, η οποία απαιτεί το από μια τροπολογία που είχε γίνει, προκειμένου από εκείνη την ημέρα κιόλας να απαγορεύεται η μετακίνηση φορτηγών αυτοκινήτων πάνω από 3,5 τόνους από όλο το παράπλευρο και παραλλαγμένο δίκτυο. Παραλλαγμένο δίκτυο εννοεί η απόφαση όλες τις παλιές εθνικές οδούς. Η απόφαση αυτή, για όποιον την έχει διαβάσει, θέλω να πω ότι είναι πολύ πρόχειρη. Γιατί είναι πολύ πρόχειρη, διότι μεταξύ άλλων, αφού λέει το παραλλαγμένο δίκτυο και το ονοματίζει, από κάτω γράφει και άλλα. Τι σημαίνει και άλλα? Θα μας πιάσουν και στον Πειραιώς και θα μας πούνε και εδώ απαγορεύεται. Επίσης, ένα θέμα που όλοι μας το είχαμε κυνηγήσει όσον αφορά τα πρόστιμα τα οποία πληρώνονται ιδιαίτερα για τους ξένους, που ξέρετε ότι όταν τους σταματήσουν και τους δουν παραβατικούς, τους δίνουν ένα χαρτάκι ότι σε 7 μέρες θα πληρώσουν και να έχουν να πάρουν πίσω τις πινακίδες. Εδώ εμείς λέγαμε ότι θα έπρεπε εκ τόπου να απαιτείται όπως στην Ευρώπη να καταβάλλονται τα πρόστιμα. Υπήρχε τότε λοιπόν η απάντηση από το Υπουργείο, ο κ. Παπατριανταφύλλου είναι εδώ να το επιβεβαιώσει, ότι δεν υπάρχει ο μηχανισμός. Και αναρωτιέμαι τώρα ο μηχανισμός πού βρέθηκε και όταν μας σταματήσουν θα πληρώσουμε 2.000 και μάλιστα με capital controls. Ποιος έχει επάνω του αυτή τη στιγμή μέσα στην αίθουσα 2.000. Άρα είναι πολύ πρόχειρα βγαλμένη. Σε κάθε περίπτωση το ΣΚΕΜ από τις 12 του μηνός, γιατί ενημερωθήκαμε άμεσα, ξεκινήσαμε έναν αγώνα ενημέρωσης που είχε κάποια θετικά αποτελέσματα. Και αν τα θετικά αποτελέσματα, ότι μετά από 2 μήνες, 2,5 μήνες, ακόμα δεν έχουν αρχίσει να γράφουν. Και εχθές που βρεθήκαμε σε μία άλλη συνάντηση που ήταν ο διευθυντής της κυρίας Χρυσοβελώνης, όταν του έβαλα το ερώτημα, τι θα κάνετε με αυτό, μου είπε ότι έχουμε κάνει κάποιες προτάσεις και θα γίνουν αλλαγές. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε εδώ στις εβδομάδες ποιες θα είναι αυτές οι αλλαγές. Εμείς από την πλευρά μας, αφού ενημερώσαμε και τα θεωρώ ότι πρέπει να ευχαριστήσω όλα τα επιμελητήρια τα οποία άμεσα πέρασαν από τη Θεσσαλονίκη μέχρι την Πάτρα, το ΕΒΑ, η ΕΣΕΕ, η
και σε ΒΕ, όλοι στείλαμε χαρτιά άμεσα προς τον Υπουργό με την προτροπή να μην εφαρμοστεί αυτό, διότι είναι αδύνατο. Γιατί είναι αδύνατο? Διότι όλοι μας οι πελάτες βρίσκονται στις παλιές εταιρείες που είναι. Εκεί είναι οι πελάτες μας, δηλαδή πώς αλλιώς θα πάμε. Βεβαίως η απόφαση λέει ότι από την εκείτερη είσοδο έξω. Αυτό για ένα παράδειγμα, αλλά δεν το λέω για τους συναδέλφους τόσο πολύ, όσο για τους προσκεκλημένους, για να καταλάβουν, ότι αν υποθέσουμε εδώ, γιατί σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν αντίστοιχα παραδείγματα, αν υποθέσουμε εδώ ότι φορτώνουμε από Ελευσίνα, ας πούμε, από Καλλιτεχνική και πρέπει να πάμε προς τη Θήβα, επειδή απαγορεύεται η παλιά εθνική οδός Ελευσίνα-Στιβών, η οποία είναι 55 χιλιόμετρα από Ελευσίνα μέχρι τη Θήβα, και είναι ένας πολύ καλός δρόμος για το όπως τον έχετε πατήσει και δεν περνάει και μέσα από χωριά και τέτοια, βάσει της απόφασης θα πρέπει να βγούμε στο ποτάμι, να κάνουμε 2 ώρες στο ποτάμι, να φάμε 100 ώρες, να μολύνουμε την ατμόσφαιρα μια που ενδιαφερόμαστε και για καθαρό περιβάλλον, να πληρώσουμε τα διόδια και στο τέλος να κάνουμε 105.000. Και αναρωτιέμαι, αυτά τα έχει σκεφτεί η πολιτεία? Δηλαδή αυτά ποιος θα τα πληρώσει? Η αγορά δεν θα τα πληρώσει? Οι εργατόρες που θα χαθούν δεν είναι ένα κόστος? Ξέρετε πολύ καλά ότι έχουμε οι οδηγοί μας, εμείς όσοι οδηγούν, έχουμε και το πρόβλημα των ωραρίων. Κινδυνεύουμε λοιπόν να μην μπορούμε να εκτελέσουμε το δρομολόγιο, διότι θα έχει τελειώσει το ωράριό μας, επειδή θα είμαστε στην οδό Κηφισού και θα περιμένουμε εκεί ποτηλιαρισμένοι. Το σχέμα, αφού έκανε όλες αυτές τις ενέργειες και στείλαμε μάλιστα και στον κύριο Πρωθυπουργό τη διαμαρτυρία μας ταυτοχρόνως προς τον Υπουργό που είχαμε στείλει και που βάλαμε όλες αυτές τις αιτιάσεις τις οποίες σας είπα, αφού δεν είχαμε καμία απάντηση, μάλλον απάντηση δεν είχαμε, είχαμε μία κάθετη άποψη ότι όχι, πρέπει να πάτε από τους δρόμους αυτούς, τους 2-3 άξονες. Καταθέσαμε και ασφαλιστικά μέτρα στο Συμβούλιο Επικρατείας, τα οποία καλώς ή κακώς θα συζητηθούν στις 7 Τρίτου. Μέχρι τότε λοιπόν καταθέσαμε και αίτηση αναστολής, η οποία δεν έχει βγει απόφαση ακόμα, τότε θα συζητηθεί. Πιστεύουμε ότι θα συζητηθεί σύντομα. Ελπίζουμε ότι το ανώτατο δικαστήριο θα δει ότι αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα και θα αναστείλει την ισχύ της απόφασης μέχρι τη συζήτηση που είπαμε είναι στις 7 Τρίτου. Εχθές ο κ. Κουρμέντης, όπως σας είπα, που είναι ο διευθυντής της Υπουργού, είπε ότι έχουν σκέψεις και θα μας πούν εντός της εβδομάδος και σε αλλαγές ενδεχομένως κάνουν. Το δεύτερο θέμα το οποίο με απασχολεί αυτόν τον καιρό, το χώρο, είναι τα ABS. Ξέρετε πολύ καλά ότι το ABS είναι ένα θέμα το οποίο προβληματίζει βασικά τα 2 λιμάνια του Πειραιώς Θεσσαλονίκης, όπως επίσης και όλους τους αυτοκινητιστές των νησιών. Γιατί όλοι οι άλλοι που κάνουν χιλιόμετρα, λίγο πολύ έχουν αλλάξει αυτοκίνητα, έχουν πιο σύγχρονα αυτοκίνητα. Οι συνάδελφοι που δουλεύουν στα 2 λιμάνια και στα νησιά, επειδή δεν κάνουν αρκετά χιλιόμετρα, τα εργαλεία τους αντέχουν ακόμα, τα έχουν. Και αυτοί έχουμε κάνει έναν υπολογισμό ότι είναι περίπου 10.000 δαλίκες και αυτοκίνητα τα οποία δεν έχουν ABS. Το Υπουργείο αιτιάται ότι αυτό ξεκίνησε από το 7.006 και κάποια στιγμή, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να μπουν τα ABS. Από ό,τι γνωρίζετε, οι περισσότεροι πολιτικοί της ανέμπειες
δεν είχαν και τα καλύτερα αποτελέσματα. Δεν είναι πανάκια το ότι όταν βάλουμε το σύστημα αυτό, φρενάρουμε και καλύτερα. Γιατί το λέω αυτό, διότι καινούργιος τράκτορας με παλιά τα λέγανε δύσκολο να συνεργαστούν οι εγκέφαλοι και τα λοιπά. Είναι τεχνικά αυτά, όσοι συνάδελφοι έχουν βάλει θα έχουν δει σωστά αποτελέσματα. Πέραν όμως αυτού του τεχνικού κομματιού, που από τους υπηρεσιακούς του Υπουργείου λένε, βεβαίως αυτά τα λένε όταν από το γραφείο, δεν είναι στην πράξη να δουν πώς φρενάρουν και πώς δεν φρενάρουν. Οι τεχνικοί λοιπόν λένε ότι σε κάθε περίπτωση η εκδοτιστέρα τοποθέτηση εμπειρίας βοηθάει στην πιο ασφαλή παίδηση. Εκείνο το οποίο βέβαια έχουν αρχίσει και συζητούν είναι ότι αυτή τη στιγμή για να μπουν ένα σύστημα τέτοιο σε μια ταλίγα θέλει ένα χιλιάρι. Ενδεχομένως μέχρι τις 30 του Οκτώβρη το χιλιάρι να γίνει και 1200 γιατί ξέρετε αυξάνει όσο πάει προς το τέλος οι φίλοι μας οι Ελλάδες, όσο πάνε, αυξάνει. Το χιλιάδιο λοιπόν αυτό στις μέρες μας, το ξέρουμε όλοι πολύ καλά, είναι δύσκολο. Και δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε, έστω και αν έχουμε την πρόθεση. Εδώ θα πω κάτι που δεν είναι ούτε το πολιτική τοποθέτηση του τίποτα, απλά να σας πω ότι όταν είχε αναλάβει ο Παπαδόπουλος και του είχε πει τα σχετικά, όταν φτάσαμε στο θέμα του EPS, είπε ότι εγώ προτιμώ να βάλω το ελάστικα αντί να βάλω το EPS. Γιατί κατάλαβε ότι δεν έχουμε ούτε ελάστικα. Και αυτή είναι αλήθεια. Ελπίζω ότι τώρα που επέστρεψε η Υφυπουργός, μέσα στην εβδομάδα θα γίνει μια συζήτηση. Επίσης έχουμε προσεγγίσει και το περιβάλλον του κυρίου Σπίτζη. Περιμένουμε και από εκεί το πολιτικό του γραφείο και την διευθύντρια του υπουργικού του γραφείου και μας υποσχέθηκαν, αν δεν κάνω λάθος, πριν από 10 μέρες, ακόμα περιμένουμε, ότι θα γίνει μια συνάντηση με τους υπηρεσιακούς του Υπουργείου Υποδομών, αυτούς δηλαδή που θεωρητικά δούλεψαν επάνω σε αυτή την απόφαση, για να δούμε τι θα κάνουμε. Σε κάθε περίπτωση θέλω να σας πω το εξής, ότι ό,τι ήταν να κάνουμε μέχρι στιγμής για να διεκδικήσουμε και αυτά και άλλα θέματα που θα σας τα αναφέρω και στη μελέτη που θα παρουσιάσω ο κ. Σκοπλωμάνης, θα τα δείτε, με τα λόγια τα είπαμε. Υπομνήματα επί μνημάτων και ξεφέρε και ξαναφέρε και τα πάμε και τα ξαναπάμε. Χαρτιά, τελείω. Τα θέματα είναι γνωστά. Άρα τελειώνει η περίοδος της κουβέντας. Η κουβέντα πρέπει να τελειώσει. Δεν καταλαβαίνει κανένας τίποτα, άρα θα πρέπει να πολεμήσουμε με τα όπλα που γνωρίζουν οι παρόντες. Και θα σας θυμίσω ποια είναι τα όπλα που γνωρίζουν οι παρόντες. Ο δρόμος. Με πρώτον την καλή του Πρωθυπουργό για κάποιο θέμα κατεβαίναν στον δρόμο. Εμείς περιμένουμε από τα σπίτια μας να διορθωθούν τα πράγματα. Δυστυχώς δεν θα διορθωθούν. Είναι μία πλήρης απογοήτευση. Πρέπει επιτέλους, που είναι το έσκατον αυτό με μέσον, αλλά πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε, πρέπει να γίνουν κάποιες κινητοποιήσεις, οι οποίες βεβαίως θα γίνουν με μία μεθοδολογία, ξέρουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλοι όσοι έχουμε απομείνει ενεργοί ακόμα, γιατί από ό,τι ξέρετε είναι και πολλοί οι οποίοι τα παράτησαν. Αλλά θα πρέπει επιτέλους να πάρουν μία απόφαση και να μην κρυβόμαστε. Όσο θα πονέσει ο κάθε συνάδελφος, θα πονέσω και εγώ, θα πονέσουμε όλοι μας. Όμως κάτι πρέπει να γίνει προκειμένου επιτέλους να αντιληφθούν ότι αυτός ο κλάδος που έχει κατάφορα αδικηθεί θα πρέπει να ακουστεί. Επομένως, όσον αφορά αυτό που σας είπα, εάν μέσα στο διάστημα αυτό μέχρι
τα μέσα της εβδομάδος δεν έχουν κάποια απάντηση, κάποια συζήτηση, κάποιο μήνυμα ότι θα μιλήσουμε για αυτά τα θέματα και θα έχουμε ένα ίσως καλύτερο αποτέλεσμα. Θα κάνουμε μια πανελλαδική, θα σας ανακοινώσουμε το άλλο Σαββατοκύριακο για να πάρουμε αποφάσεις, η μόνη απόφαση που είναι η ατζέντα θα είναι κινητοποιούμε, θα ναι ή όχι και πώς. Αυτό είναι. Αυτά ήταν για τα τρέποντα θέματα. Νομίζω ότι άκουσα στην αδέλφη η οποία έλεγε και πώς θα πάω στο σπίτι μου και πώς δεν θα πάω στο σπίτι μου. Θέλω να σας πω οι εξαιρέσεις που υπάρχουν στην απόφαση αυτή είναι εξαιρέσεις όχι για να μεταφέρουμε φορτία, είναι για να πηγαίνουμε στα σπίτια μας. Δηλαδή ένας που είπε, ένας τρέχος που λέει μέσα στο Πιετούκι θα πρέπει να πάει το ε1, το ε2, 12, τη ΔΕΗ, τον ΟΤΕ, όλα ας πούμε, για να πιστοποιηθεί ότι μένει στο Πιετούκι και να του δοθεί μια άδεια να πηγαίνει και να στο σπίτι του, όχι να πηγαίνει από το παράδρομο που να παραδίδει. Η απόδειξη για να παραδώσουμε και να μην μας γράψουν στο παράδρομο είναι όσον αφορά το θέμα της εισαγωγής, δηλαδή να έχουμε ένα δελτίο. Όταν έχουμε ένα δελτίο και μεταφέρουμε ότι αυτό πάει σε κάποιο σημείο, τέλος πάντων εκεί κοντά που θα μας δουν, εντάξει, αυτό ο κατηγορούμενος. Όταν πάμε να φορτώσουμε όμως, αυτό μπορείτε να μου πείτε πώς αποδεικνύεται. Πώς θα αποδείξεις ότι πας σε κάποιον στον παράδρομο τη στιγμή που είσαι άγριος? Είναι ένα θέμα. Αυτά είχα να σας πω για τα τρέχοντα. Θα πούμε περισσότερα εάν δεν δοκιμήσει τίποτα σχετικός με τα δύο αυτά προβλήματα εκτός εβδομάδων. Θα τα πούμε το άλλο Σαββατοκύριακο, θα σας ανακοινώσουμε πού και πώς. Τώρα. Το σχέδιο για την πρωτοβουλία αυτή, και γι' αυτό σας είπα ότι δεν θέλαμε ούτε σπόνσορα, ούτε τίποτα, να μιλήσουμε μεταξύ μας τι σκεφτόμαστε, πού θα πάει αυτός ο κλάδος, ο τόσο σοβαρός και απαραίτητος κλάδος που βοηθάει την οικονομία, ο οποίος στην Ελλάδα δυστυχώς έχει μπει στο περιθώριο, θα πρέπει να αποφασίσουμε εμείς που θα το πάρουμε. Όχι να αφήνουμε τους άλλους να μας πούνε πού θα μας πάνε. Εμείς πρέπει να πάρουμε απόφαση πού θέλουμε να πάμε. Πρέπει λοιπόν να αλλάξουμε και να αλλάξουμε το μοντέλο εργασίας μας, όχι με τους κανόνες που μας βάζουν κάποιοι άλλοι, αλλά με τους κανόνες που θα βάλουμε μόνοι μας, που θα είναι μέσα από την εμπειρία μας, και μέσα από τα δικά μας θέλω. Οι ομιλητές που έχουν επιλεχθεί εδώ είναι άνθρωποι οι οποίοι θα μας πούν ακριβώς η μελέτη που θα μας παρουσιάσει ο κ. Κοντομάνης είναι για την κατάσταση που βρίσκεται ο αυτοκινητιστής με τη φορολογία, τις εισφορές προς τα ασφαλιστικά ταμεία, στο εργασιακό και όλα αυτά μας οδηγούν στο συμπέρασμα, θα σας τα πει ο ίδιος, ότι του χρόνου 2017 οι περισσότεροι από εμάς θα είμαστε εκτός εργασίας, δεν θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε. Αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα σοβαρό, θα πρέπει να το κατανοήσουμε. Αμέσως μια επόμενη παρουσίαση θα μας την κάνει πριν από ελέγχαση και θα τελικώς κατανοήσουμε πώς πρέπει να τιμολογούμε. Δηλαδή αυτά τα κόμιστρα ακούω κάτι τιμές, ας πούμε στον ασφόπηλο, πάμε 50-60 ευρώ. Ακούω άλλους που πάνε 13 παραδόσεις από την Πετρουράδη μέχρι το Λαύριο με 95 και είναι και ευχαριστημένοι, διότι δεν περιμένουν και από έξω άλλοι με 90. Και για να μην σας κουράσω, θέλω να σας πω για να δείτε την τάξη μεγέθους, γιατί δεν έχουμε τους Γερμανούς, τους άλλους και τέτοια αυτοκίνητα, οδηγούς με παπιόν και τέτοια. Και εμείς δεν μπορούμε να βάλουμε το ελάστιχο. Αυτός λοιπόν ο συνάδελφος που μου έλεγε ότι με έναν ομαρχιακό που δουλεύει μόνο μας σε μια μεγάλη πρόγειο ομαρχιακό, που δουλεύει σε μια μεγάλη εταιρεία πολυεθνική και κάνει καθημερινά αυτή την παράδοση μέχρι τον αύριο,
με 95 ευρώ 12 παραδόσεις. Ήρθε ένας παλιός οδηγός ο οποίος ήταν στη Γερμανία. Είναι στη Γερμανία. Ήρθε λοιπόν περιχαρής να μου πει ότι παίρνει 4 χιλιάρικα, ότι δουλεύει 8 ώρες, ότι τώρα που θα επιστρέψει πίσω να τον περάσουμε και check-up. Ένα θέμα που εγώ τουλάχιστον λόγω ζημιών παλιά φωνάζω συνεχώς ότι θα γίνει, πρέπει να γίνει υποχρεωτικό μια φορά τον χρόνο οι οδηγοί μας να περνάνε σε εξέταση αν εξυπημένοι από ποτά ή ουσίες. Δυστυχώς τα λέμε, δεν το ακούει κανένας. Ήρθε κόμπε λιγαλίες να το πει ότι θέλει και τα λοιπά, πέρασε καλά και ότι και έχουμε πάρει και ένα καινούργιο αυτοκίνητο με 450 χιλιόμετρα. Του λέω, με συγχωρήστε το, όλα αυτά που μου πάρεις καλά είναι, κάνεις 120 χιλιόμετρα, είσαι μέσα στο 8ωρο, είσαι μέσα σε αυτά, όλα καλά, η Γερμανία. Μπορείς να μου πεις πως ξέρεις και τι, τι κοστίζει αυτό, τι παίρνει τέλος πάντων. Λοιπόν, τα 120 χιλιόμετρα κατά τον οδηγό, την Γερμανία εισπράττει 720 ευρώ την ημέρα. Εμείς εισπράττουμε 95, αυτοί εισπράττουν 120. 720. Γιατί λοιπόν να μην έχουν καινούργιο αυτοκίνητο, γιατί να μην προσέχουν το προσωπικό τους, γιατί. Αυτό λοιπόν πρέπει να το κατανοήσουμε. Μην περιμένετε να έρθει καμία πολιτεία να μας βάλει τα ρήφα, δεν θα μας βάλει τα ρήφα. Πάρτε το χαπάρι. Η κυρία Μπορυλέ λοιπόν θα μας επαναλάβει το πώς πρέπει να αποστολογούμε. Θα μας επαναλάβει ότι αν θυμάμαι καλά μέχρι τη Θεσσαλονίκη πρέπει να πηγαίνουμε να χρεώνουμε 720 ευρώ αν δεν κάνω λάθος. Κάπου εκεί, δεν το θυμάμαι. Αντί να χρεώνουμε 380 ευρώ. Κάποιος πρέπει να αρχίσουμε, δηλαδή δεν περιμένετε να μας προστατεύσει κανένας. Εμείς μόνοι μας πρέπει να χρεώσουμε σωστά την υπηρεσία την οποία παρέχουμε. Έχουμε εδώ τον κύριο Πάτση, ο οποίος είναι ο Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αυτοκινήτων. Και τον παρακάλεσα για να έρθει εδώ για να γίνει και μία ενημέρωση το πώς θα μπορούσαν αυτές οι μεγάλες βιομηχανίες που εξαρτώνονται από αυτές να μας βοηθήσουν ώστε να έχουμε πιο σύγχρονα αυτοκίνητα. Και δεν είπαμε γιατί ξέρουμε ότι αν πάρουμε σύγχρονα αυτοκίνητα θέλουμε 95.000 να πάρει λατά, τώρα 50.000 εγώ για ένα μικρό. Υπάρχουν όμως και άλλοι τρόποι. Υπάρχουν και τα καλά μεταχειρισμένα τα οποία θα μπορούσαν ενδεχομένως οι εταιρείες να μας τα δώσουν με μία συντήρηση δική τους και να πληρώνουμε ένα μίσθωμα μηνιαίο και στο τέλος της περίοδου των 3-4 ετών ή ξέρω εγώ αν θα πάρει ένα πλαφόν χιλιόμετρων να το παίρνουμε πίσω και να μας φέρνουν ένα άλλο. Να μπορούμε να έχουμε αυτοκίνητα που δεν υπέρουν, αυτοκίνητα που να είναι φτηνότερα σε, λόγω κατανάλωσης, λόγω ζημιών, λόγω. Ελπίζω ότι θα μας τα εξηγήσει και είναι θέμα και του Υπουργείου να καταλάβει την ανάγκη και να αλλάξει λιγάκι το νομοθετικό πλαίσιο. Ελπίζω ότι θα έχει έρθει και ο εκπρόσωπος του κ. Υπουργείου, ο οποίος λόγω προσωπικών προβλημάτων 5 ώρες θα είναι εδώ, για να μας μιλήσει για την ανάγκη που έχει η αγορά γενικώς από τη μεταφορά. Τέλος, μετά το διάλειμμα, θα μιλήσουν οι συνάδελφοι να καταθέσουν τις απόψεις τους για το πού θέλουμε να πάμε και το τι θέλουμε να πράξουμε για την καλυτέρευση της δουλειάς μας. Εγώ θα ήθελα επιγραμματικά να σας πω 3-4 προσωπικές μου απόψεις όσον αφορά τη στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσουμε προκειμένου να γίνουμε βιώσιμοι. Το ένα είναι κάτι που το λέμε και το κοιτάμε όλοι με μισό μάτι, συνέργειες, συνεργασίες, να μεγαλώσουν τα σχήματα. Ήταν εδώ πριν από χρόνια ένα συνάδελφος από Πάτρα, βλέπω τον γιο του εδώ, ο οποίος είπε κάτι πολύ σωστό και θέλω το εγώ το πήρα και το επαναλαμβάνω, να γίνουμε σούπερ μάρκετ μεταφοράς.
ο πελάτης να μην φεύγει από μας για να πάει σε κάποιον άλλο που έχει ένα άλλο ειδικό όχημα. Ό,τι θέλει, ναι, το κάνει ως προσκύνηση. Ο πελάτης μου, αντί από τον στήλο στον Τροτζάκο, ας πούμε, καθώς πήγαινε εκεί γιατί εκείνος έχει τέτοιο, το δικό. Πώς θα γίνει αυτό, να έχω δίπλα μου και έναν που έχει μικρά, να έχω και έναν διαδραμό, να έχω και έναν με βιβλία, να έχω ένα απλό. Συνέργειες, θα κάνουμε οικονομίες κλίματος, θα πηγαίνουμε με λιγότερα άνθρωπα χιλιόμετρα, θα έχουμε καλύτερη αντιμετώπιση από την αγορά λάστιχα, πετρέλαια, λάδια και όλα αυτά, από τα συνεργεία, από όλα. Πρέπει να αποφασίσουμε για να γίνει αυτό τι χρειάζεται, να δοθούν κάποια κίνητρα. Το κράτος πρέπει να δώσει κάποια κίνητρα. Ακούω αυτά τα περίφημα κλάστερς. Τι είναι λοιπόν τα κλάστερς? Πρέπει να μαζευτούν 5 παραγωγός διαμεταφορέας, αποθηκευτής μεταφορέας, τελικός παραλήπτης, 5 δηλαδή, να γίνουμε μια ομάδα και να παίζουμε μεταξύ τους. Εμείς πρέπει να το αλλάξουμε λιγάκι. Ας μαζευτούμε 3 μεταφορείς, ένας διαμεταφορέας, ξέρω εγώ, θα πρέπει να απαιτήσουμε γιατί τα κλάστερς επιδοτούνται. Και εδώ δεν λέω να επιδοτηθούμε για να τα πάρουμε τα λεφτά όπως είναι εκτός στην Ελλάδα και να βάλουμε τσέπη. Εγώ λέω να τα κάνουμε πράξη, να κάνουμε δουλειά, να τα κάνουμε ανάπτυξη. Ήθελα να σας πω ότι εχθές η κυρία Τσάκρη ανακοίνωσε κάτι που μας το είχε πει και η κυρία Ξοπελώνη. Εγώ δεν θέλω να είμαι απεσιόδοξος, αλλά θα σας πω και παρουσία. Η κυρία Ξοπελώνη όταν είχαμε κάνει μια συνάντηση, μεταξύ άλλων είχε πει ότι με ποιο τρόπο μπορεί να χρηματοδοτηθούμε. Φαίνεται λοιπόν ότι ενήργησε η κυρία Ξοπελώνη, πήρε τη σκητάλη η κυρία Τσάκρη και ζήτησαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση εξαίρεση για την, χρηματοδότηση των οχημάτων. Είναι ένα θετικό βήμα από την άποψη ότι οι πολιτικοί άρχισαν να μας καταλαβαίνουν λιγάκι. Επίσης ένα θετικό βήμα ότι συζητάει το Υπουργείο και η αρμόδια υφυπουργός για το θέμα της απαγόρευσης του καμποτάζ για 6 μήνες πάνω που το έχουμε ζητήσει εδώ και 6 χρόνια. Και δεν έχει γίνει τίποτα. Είναι θετικά βήματα και πρέπει να τα δούμε. Επίσης, για να αναπτυχθούμε τις σκέψεις δικές μου, ο κάθε ένας μας πρέπει να ανοίξει λιγάκι. Δηλαδή δεν είναι μόνο το αυτοκίνητό μου και πηγαίνω και έρχομαι. Να κάνει και κάτι παραπλήσιο. Ποιο είναι το παραπλήσιο? Να βάλει ένα υπόστοιχο και μια παλέτα. Να κάνει μια μικρή αποδικούλα. Να κάνει και λιγάκι το διαμεταφορέα. Τι να κάνουμε? Φωνάζουμε και λέμε ότι ο ένας ο άλλος μας παίρνουν την εργασία μας, μας παίρνουν, μας ξεφτιλίζουν. Ωραία, εμείς τι κάνουμε? Εμείς καθόμαστε εκεί, επειδή είναι ένα αυτοκίνητο, πήγαινε ερχόμαστε. Ωραία, λοιπόν τι θέλετε? Κάτι πρέπει να κάνετε. Όλοι. Και τέλος, πρέπει να κλέψουμε και έργο από τους γεωταχύδες. Ξέρετε πολύ καλά ότι η στρέβλωση η οποία υπάρχει στην Ελλάδα είναι ότι το 20% το μεταφέρουμε εμείς το έργο και το 80% το μεταφέρουν τα γεωταχή. Αυτό είναι αποδεδειγμένο, δεν θυμάμαι με κάποια προηγούμενη μελέτη που κάναμε, γιατί το είπε και η Παγκόσμια Τράπεζα. Ενώ αντιθέτως όλη την Ευρώπη συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. 80 η δελταχή, 20 η γεωταχή. Δεν πρέπει κάτι να σκεφτούμε για ποιον λόγο γίνεται αυτό? Παραδείγματος χάρη, μου το είπε κάποιος φίλος εχθές και θα το χρησιμοποιήσω. Εγώ παίρνω ιδέες από παντού. Μου λέει, αντί να πας στο τοπικό, ξέρω εγώ, 120, που στο 120 το τάδε Παπαδόπουλο το συμφέρει να το πάει με το δικό του αυτοκίνητο, πήγαινε πες του, θα το πάω με 100, οπότε αρχίζει να το σκέφτεται. Και όταν σου πει πήγαινε για Λάρισα, που δεν πάει ο Παπαδόπουλο, γιατί ξέρει τα γιώτα εκεί, είναι μόνο για γύρω εδώ, έτσι δεν είναι για πολλά. Χτύπα του στην Λάρισα. Μία ιδέα. Όμως πρέπει να μεγαλώσουμε την πίτα μας. Η πίτα μας έχει παγωθεί από τα γιώτα εκεί και από τους ξένους και τους ελέγχους και τα... Δεν τα λέμε αυτά, διότι θα φάμε ατελείωτες ώρες και τα γνωρίζετε. Οι έλεγχοι είναι στο ίδιο, πάλι να σας ξαναπώ, όπως μας ανακοίνωσε το Υπουργείο, ότι ξαναγίνεται κάποια επιτροπή. Θυμόσαστε πόσες επιτροπές έχουν γίνει, ξαναγίνεται μια επιτροπή.